Επιβεβαιώνοντας τη φράση που θέλει τη Θεσσαλονίκη να είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, η κάμερα του Όλο Καλά, πάντα χου παρούσα και τα πάντα πληρούσα, παρουσιάζει τα καλύτερα γεγονότα των περασμένων ημερών. Τάση πρώτη. Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων μας καλεί να στοχεύσουμε σε ένα αληθινό baby boom. Να κάνουμε δηλαδή πολλά παιδιά, απολαμβάνοντας μια υγιή και ασφαλή εγκυμοσύνη. Η μερίδα αφιερωμένη στη γυναίκα, στην εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Έχουμε τους γυναικολόγους που μας πληροφορούν. Διατροφή είπαμε φυσικά σήμερα. Έχουμε ψυχολόγο, πλαστικό χειρουργό που μιλάει για την επανόρθωση μετά την εγκυμοσύνη. Εξειδικευμένες νέες παιδίατροι που μιλάνε για τα ωφέλη του θυλασμού. Όλα γύρω από τη γυναίκα και την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, ελπίζοντας να βοηθήσουμε σε ένα baby boom, δηλαδή ο κόσμος να κάνει περισσότερα παιδιά. Το τι θα πάμε ως έγκυες επηρεάζει το αν το μωρό θα έχει ασθένειες ως ενήλικας. Είναι συγκλονιστικά τα αποτελέσματα των ερευνών. Άρα, όσες είστε έγκυες, προσέξτε, αν δεν σκέφτεστε εσάς, τουλάχιστον το μωράκι σας. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφο ταξίδι η εγκυμοσύνη. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε όλες τις απορίες σας έτσι στην Ελλάδα της κρίσης, πάντα με την στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, γιατί εμείς είμαστε ιδιώτες. Εμείς δίνουμε περισσότερα στους ανθρώπους και τους στηρίζουμε για να κάνουν παιδιά. Προσπαθούμε όχι να αντικαταστήσουμε το κράτος, αλλά να δημιουργήσουμε το περιβάλλον και να έχουμε μια σωστή, ασφαλή εγκυμοσύνη και το κετό. Την επιτυχημένη ημερίδα συντόνισε δημοσιογράφος και πάνω απ' όλα μανούλα Ράνια Δρασκιά. Είμαι η πιο χαρούμενη που παρουσιάζω κάτι τέτοιο, γιατί ήταν και η τέλεια αφορμή να έρθω στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γιατί είναι πολλοί φίλοι μου και εξαιρετικοί επιστήμονες οι διοργανωτές, ο κύριος Κατζίκης και η κυρία Πασχαλέρη, οπότε μόνο κάτι καλό μπορεί να προκύψει από αυτό και πιστεύω ούτως ή άλλως πάρα πολύ στην ενημέρωση από τους ειδικούς σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο της ζωής μας όπως είναι η εγκυμοσύνη. Στάση δεύτερη. Θέατρο Αριστοτέλειων. Εκεί οι ταλαντούχοι δημιουργοί Αλέξανδρος Ρήγας και Δημήτρης Αποστόλου μας υπόσχονται να γελάσουμε με την ψυχή μας αφού οι φώνησες της Παπαδιαμάντη, πέρα από ανεξάντλητο γέλιο, μας καθυλώνουν με τις ερμηνείες τους. Πάντως και η καραμπέτη να ήταν δεν θα ψινόταν η καραμάνου μου. Και εσείς καρδιοφιλές δεν είσαστε. Συγγνώμη, ποια μίλησε. Από το πουρί να μην ζωή ήρθε. Γεια σας. Καλή, εσύ τι μας. Από δύο χρονών. Πρόκειται για μια σουρεαλιστική κωμωδία με πρωταγωνίστριες της Χρύσα Ρόπα, Ελένη Καστάνη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ναταλία Δραγούμη, Νατάσα Καλογρίδη, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Τζέσι Παπουτσί και τον Πατρίκιο Κωστή. Η πρεμιέρα έσκησε, γι' αυτό σπεύσετε να τις προλάβετε όσο θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Η τελευταία μας τάση για αυτή την εβδομάδα είναι στο Θέατρο Εγνατία. Εκεί ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Κλέον Γρηγοριάδης, η Ρένια Λουιζίδου και η Μπέση Μάλφα μας καλούν σε ένα διαφορετικό δείπνο με φίλους που κρύβει πολύ γέλιο και μεγάλες συγκινήσεις. Κάτι πόσα χρόνια έχω εδώ, από το πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο Περιώτε. Καλές ιστορίες σας από μωρά. Όταν και εγώ είχαμε μια περίεργη σύνδεση, εγώ καθυλωγόμουν τους κόμμανες σαν τρελός και όταν μου τους έκλαιρε πριν προλάβουν να κάνω άλλα. Ένα εξαιρετικό σύγχρονο έργο, αστείο αλλά συγχρόνως σκοτεινό, που εξιστορεί τη ζωή τεσσάρων ανθρώπων που ζουν την καθημερινότητά τους, προστατευμένοι από το κέλυφος της οικογενειακής τους ζωής. Αλλά και τις συνέπειες που αλλάζουν τη ζωή τους όταν ο ένας από αυτούς αποφασίζει να σπάσει τους δεσμούς. Να είστε σίγουροι ότι η πόλη θα συνεχίσει να μην κοιμάται και το Σαββατοκύριακο θα κρύβει πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα.